τι κοινή γνώμη. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν οφείλει η κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Κύριε Πακογιάννη. Αλλιώς να αναλάβει τις ευθύνες του κύριος Πέτσας. Λοιπόν, πρόεδρε, και ο πρωθυπουργός κάθε επέκταση. Ο κύριος Κουρλέτης κρίνει εξιδίων. Επειδή επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν μια πολιτική όπου διαφημιζόταν η ΕΙΔΑΠ ως μονοπόλιο νερού για να μπορέσουν να στηριχθούν τα διάφορα λαθρόβια έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή. Για να αναφερθείτε για να μπορέσουν. Το ντοκουμέντο, παραδείγματος χάρη, με τις διαφημίσεις στην ΕΙΔΑΠ. Τα λαθρόβια έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θέλω να ακούσω. Είπα. ΣΥΡΙΖΑ, τα διάφορα site. Η ΣΥΡΙΖΑ έχει αυγή, υπάρχουν, το κόκκινο. Ναι. Ιστορικές εφημερίδες. Λοιπόν, να τις κλείσετε. Επί της ουσίας, κύριε Πρεσκουλέτη. Μήπως το ντοκουμέντο δεν σας αρέσει γιατί σας κάνει κριτική. Να ολοκληρώσει, παιδιά. Να ολοκληρώσει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό. Μία καμπάνια η οποία απευθυνόταν πραγματικά στο σύνολο. Και ήταν η καμπάνια «Μένουμε σπίτι», η οποία έφτασε στο τελευταίο. Το ντοκουμέντο πουλάει και μερικές χιλιάδες φύλλα. Επίσης έγινε μια καμπάνια «Μένουμε ασφαλείς». Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων, κύριε Σκουρλέτη, με την ολοκλήρωση της καμπάνιας θα σας δοθεί. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σκοπό να κρύψει. Θα δώσει τα χρήματα. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα, ναι, που δημοσιότητα. Δώσαμε τα χρήματα. Ναι. Θα λογοδοτήσουμε και θα δώσουμε στη δημοσιότητα που δώσαμε τα χρήματα. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε την πολιτική την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπούμε στη λογική ότι έχουμε καμία δέκο η οποία χρηματοδοτεί τα διάφορα site τα οποία βρίζανε εκείνη την εποχή. Αν να βάλουμε κάτω τώρα, εσείς μιλάτε γενικώς και ρίχνετε κατηγορίες σε μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι έτσι, κυρία Υπουργέ. Εσείς λέτε ότι πήρε. Όχι εμείς, εγώ σαν δημοσιογράφος μιλάω. Εσείς που εγώ σας είπα, ο κύριος Φουρτιώτης πήρε χρήματα. Αυτό σημαίνει το ξέρετε. Για site. Το πρώτο είδηση, το οποίο το δημιούργησε το Μάιο. Το οποίο σημαίνει ότι το ξέρετε. Φυσικά και το ξέρω. Έχει άρα γίνει. Δοθήκανε τα στοιχεία από πού. Όχι, δεν δόθηκε. Από πού δεν δόθηκαν τα χρήματα τα οποία πήραν, τι ποσά πήρε η κάθε εφημερίδα. Από τι είναι αυτό που τώρα το που ξέρετε. Βγήκε ότι το. Δόθηκε. Εσείς μας καλείτε. Θέλετε να σας απαντήσω ή θέλετε να δημιουργήσετε εντύπωση. Όχι εμείς. Εμείς σαν δημοσιογράφοι έχουν δοθεί τα μέσα ενημέρωση τα οποία πήραν χρήματα. Το τι ποσά πήρε το κάθε μέσο ενημέρωση δεν έχει δοθεί. Ωραία. Λοιπόν, άρα, γιατί η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι πρέπει να πάει το μήνυμα από παντού, σε όλους, όπου μπορεί να πάει. Ναι. Και μέσω η καμπάνια αυτό αυτή είπα, έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είναι μόνο, είναι πολλά. Μην το ξαναπείς. Τώρα, σας είπα ότι. Είναι καμιά 200 μέσα ενημέρωση που είναι σφραγίδες, κυρία Πακογιάννη. Γιατί πήραν λεφτά αυτά. Αυτό το ξέρετε εσείς. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ θα κρίνω την κυβέρνηση όταν δω τον κατάλογο με όλες τις χρηματοδοτήσεις και τότε ελάτε να κουβεντιάσουμε εάν έπρεπε να πάρει χ ή ψ ή ωμέγα. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η καμπάνια έπρεπε να πάει παντού. Και το βέβαιο είναι ότι αυτή η καμπάνια ήταν αποτελεσματική. Και το βέβαιο είναι ότι αυτή παντού. Η κυβέρνηση κατάφερε να κλείσει τις και δεν ξέρουμε με τι κριτήρια. Τα βάουτσερ έπρεπε να πάνε παντού, με τα σκόρια ηλικία. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέτε, έτσι θα έπρεπε να γίνει. Πανδημία αναθέσεων έχετε κάνει. Λίγο σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Γιατί δεν λέτε στην κυρία Πακογιάννη ότι και εκείνη το είπε πως πράγματα οποία δεν έγιναν. Εμείς δικαιούμαστε να μιλάμε περισσότερο από κάθε άλλο. Που έχουν κάνει στον τύπο, με στοιχεία να μιλάτε. Να χαρείτε τα μάτια σας. Μα μιλάτε εσείς. Το κόμμα της διαπλοκής. Το κόμμα της διαπλοκής. Μιλάει για τον τύπο. Ελάτε, ξαναβρήκαμε το ΣΥΡΙΖΑ 15. Είσαστε σε καλό δρόμο. Την χρεοκοπία. Εγώ θυμάμαι τον Κελπνό να έχει δώσει λεφτά στα μέσα ενημέρωση. Δεν θυμάμαι τον ΣΥΡΙΖΑ. Το Κελπνό θυμάμαι να έχει δώσει χρήματα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Σπυράκο, το Κελπνό θυμάμαι να έχει δώσει. Πάμε στο επόμενο θέμα γιατί έχουμε. Αγώνα κάνετε. Ακούστηκε. Για τα μέσα ενημέρωση ω δημοσιογράφο. Ναι, κάνω αγώνα. Δημοσιογράφος κάνω αγώνα. Σας είπα ότι κάνετε έναν αποτυχημένο αγώνα. Σπύρο μου, ως δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ. Ως δημοσιογράφος. Νομίζω ότι πολύ καλά σαν ως δημοσιογράφος. Όχι σαν, ως. Ναι. Γιατί τόσο είναι το σωστό. Καλά κάνεις γιατί έχεις αυτή την αντιπαράθεση με την κυρία Πακογιάννη, αλλά να δοθεί ευκαιρία να πούμε και ένα ακόμα θέμα, γιατί νομίζω ότι εξαντλήσανε τα επιχείρηματά τους και η μία πλευρά και η άλλη. Και έχω την εντύπωση ότι είπατε ότι θα δοθούν αυτές οι λίστες με τα ποσά τα οποία δόθηκαν και έτσι θα δοθεί ευκαιρία σε όλους. Εγώ τουλάχιστον περιμένω ότι έτσι πρέπει να δοθούν. Αυτό δεν είναι το. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια. Και τότε πραγματικά θα. Τότε πραγματικά και θα από εκεί και πέρα εδώ είμαστε να κρίνετε αν το Α ή το Β. Να ξαναφωνάξει να δοθεί η λίστα να την σχολιάσουμε. Βεβαίως. Έπρεπε να πάρει το ποσό το οποίο πήρε. Η πρώτη τοποθέτηση σας έγινε, ακούστηκε και νομίζω ότι είναι και καλό, κύριε Σκουρλέτη, ότι ακούγεται το θέμα. Ότι
Δεν το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Το βάλαμε το θέμα για να έχουμε και την άποψή σας. Εθνικά θέματα τώρα, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν, την κινητικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, κύριε Σκουρλέτη, κάνει διάφορες επαφές ο κύριος Δένδιας με το Γάλλο ομολογό του, τηλεδιάσκεψη Πομπέο. Οι Γάλλοι θέλουν να βάλουν το θέμα και στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Σας καλύπτουν αυτές οι κινήσεις? Προσέξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία και αποφασιστικότητα αλλά και σχέδιο. Σχέδιο έτσι ώστε να μην παρακολουθούμε απλά τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς. Και εδώ πραγματικά υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Παίρνει η χώρα μας τις κατάλληλες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να διαμορφώσει καταστάσεις αξιοποιώντας διεθνή ρίσματα, διπλωματικά όπλα για να μπορέσουμε οποιασδήποτε εκκρεμότητες να πετύχουμε μια συμφωνία που θα είναι προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και προφανώς και των δικών μας ιδιαίτερων συμφερόντων. Εδώ πολύ αμφιβάλλω. Είναι δέσμια μιας ρητορικής εσωτερικής η οποία υπερθεματίζει, ανεβάζει τους τόνους, αλλά από την άλλη συγκεκριμένο σχέδιο δεν βλέπω σε μια κατεύθυνση. Απαντάμε σε ό,τι κάνει η άλλη πλευρά. Και ειλικρινά θεωρώ προβληματικό το γεγονός ότι ο σημερινός πρωθυπουργός δεν έχει αποκαταστήσει εκείνες τις στοιχειώδεις σχέσεις ώστε να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με τον κύριο Ερντογάν. Αντίπαλος ο κύριος Ερντογάν με τις δικές του επιδιώξεις, αλλά ξέρετε, σε αυτά τα ζητήματα δεν αφήνουμε τους στρατιωτικούς ένθεν κακήθεν και τους διπλωμάτες μόνο να τα προσεγγίζουν. Πάντως, πρέπει τις κρίσιμες στιγμές να σηκώνει και ο πρωθυπουργός του τηλέφωνο. Ότι τα τηλέφωνα στον Ερντογάν θα ακυρώσουν την τουρκική διότι πολιτική. Διότι διάλογο θέλουμε, ειρήνη θέλουμε διαψευθεί και διασφάλιση των συμφερόντων θέλουμε. Και για να απαντήσει συνολικά η κυρία Μπαγκογιάννη, θα απαντήσετε βεβαίως. Και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν θέλω να ξεφύγουμε καθόλου είναι το όνομα του συντρόφου σας, του κυρίου Παπαδημούλη. Έχουν ακουστεί τα χίλια μύρια. Μάλιστα υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Υπάρχει διαφορετική άποψη του κυρίου Κούλογλου. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι υπερασπίζονται τον κύριο Παπαδημούλη. Εδώ δεν είναι λαϊκό δικαστήριο να καταδικάσουμε τον κύριο Παπαδημούλη, ούτε πιστεύουμε ότι παρανόμως απέκτησε την περιουσία αυτή. Το ηθικό του ζητήματος απασχολεί τον κόσμο και λένε. Ποια είναι η άποψη του Πάνου Σκουρλέτη? Μισό λεπτό. Και αν εκείνος θα έκανε. Δεν ξέρω καταρχήν αν έχετε φωνάξει εδώ τον κύριο Παπαδημούλη. Θα τον φωνάξουμε κάποια στιγμή. Ήταν καλεσμένος. Όταν τόσο πολύ περιφέρεται το όνομά του. Και... Να σας απαντήσω αμέσως. Επειδή ήταν καλεσμένος στην εκπομπή πρωινή, τύπη δεν μπορούσαμε να τον είχαμε Κυριακή στη μία εκπομπή, Δευτέρα στην άλλη, Τρίτη στην άλλη. Ξέρετε, γίνεται και ένας προγραμματισμός. Όπως εσείς. Άμα σας πούνε την Κυριακή να πάτε στους πρωινούς τύπους, θα πάτε. Είπατε ήμουν προθέτω παντάκι. Έχει δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα και έχει δώσει. Όχι, θέλω την άποψη δική σας. Επαρκείς εξηγήσεις. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα του κυρίου Παπαδημούλη. Αυτό οποίος, είναι το λέει ο κύριος Παπαδημούλης. Τι λέει ο κύριος Κουλέτης μας ενδιαφέρει. Ο οποίος έχει δικαιολογήσει κατά έναν απόλυτα διαφανή τρόπο το πώς προέκυψαν τα χρήματα, πώς έχουν φορολογηθεί και τι έχει να κάνει. Δεν έχει σε καμιά σχέση να κάνει με την εικόνα των αδικαιολόγητων δανεισμών του ενός και πλέον εκατομμυρίου που η πλειοψηφία των κυβερνητικών στελεχών είδαμε ότι κατέχουν μέσα από τα πόθεν έσχες τους. Εσείς θα κάνατε κάτι τέτοιο. Ο κλασικός τρόπος για να σκεπάζεις τα πράγματα σήμερα είναι να εμφανίζεις έναν δανεισμό. Αλλά φυσικά πρόσωπα με ένα 200 δανεισμό, με 500.000, με 700.000, όπου δεν θυμούνται καν πώς ξεκίνησε και πώς δημιουργήθηκε. Άρα είναι ένα μελανό σημείο. Δεν σας δημιουργεί κανένα πρόβλημα να απαντήσουμε. Ο καθένας που τον απασχολεί. Ο κύριος Παπαδημούλης λοιπόν έδωσε τις δικές του επαρκείς εξηγήσεις. Μάλιστα. Κύριε Παπαγιάννη, και για τα δύο. Εθνικά θέματα και Παπαδημούλη. Στην ιστορία Παπαδημούλη δεν θα μπω καθόλου. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικό και είναι ένα θέμα στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει τι εικόνα δίνει και πώς τη δίνει και τι κάνει. Και τώρα η επιχειρηματολογία του κυρίου Σκουρλέτη ότι και εσείς δέρνατε τους μαύρους είναι λιγάκι. Εγώ αναφέρομαι για τον Πρωθυπουργό. Εμφάνισε 1.200.000 προσωπικό δάνειο. Δεν είναι μαύρη. Εγώ τώρα να σταθώ στο θέμα των εθνικών θεμάτων που είναι νομίζω εξαιρετικά σοβαρό. Είναι βέβαιο ότι έχουμε μία κορύφωση της έντασης με την Τουρκία.
Είναι επίσης βέβαιο ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες κινήσεων από την ελληνική πλευρά. Πρώτον, να δέσουμε τις συμμαχίες τις οποίες έχουμε και να τις δέσουμε έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα στις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Δηλαδή είναι μια παραλλαγή, αν θέλετε, της στρατηγικής του Ελσίνκη, αυτή η οποία ακολουθείται σήμερα, να ευρωποιήσουμε τα ελληνοτουρκικά, να τα κάνουμε δηλαδή ευρωτουρκικά, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται, νομίζω, με επιτυχία. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιπες συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν, το ταξίδι του Πρωθυπουργού σήμερα στο Ισραήλ δεν είναι τυχαίο. Αναφέρθηκε ο κύριος Κουρλέτης στη δυνατότητα να σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο ή όχι. Είναι και αυτό μέσα στη στρατηγική της κυβέρνησης. Οι επαφές με την Τουρκία θα συνεχιστούν και εμείς, σε αντίθεση με αυτήν τη στρατηγική, διότι θυμάμαι όταν εγώ είχα πάει στην ορκομοσία του Ερντογκάν, όπου περίπου όλος ο ΣΥΡΙΖΑ με κατακεράβνωνε γιατί τόλμησα να πάω στην ορκομοσία του Ερντογκάν. Οι σχέσεις με την Τουρκία, ναι, και οι επαφές πρέπει να συνεχίζονται και πρέπει να υπάρχουν. Αλλά αυτό που είναι βασικότερο σήμερα είναι η θωράκιση, η αμυντική της χώρας μας. Έχετε δίκιο, γιατί η ευρωποίηση των σχέσεων με την Τουρκία δεν έχει αποδώσει. Η Τουρκία δεν έχει πλέον κίνητρο, ποτέ δεν ήθελε, πολύ περισσότερο τώρα, να καταστεί πλήρες μέλος. Δεν υπάρχει κάρωτο εκεί. Αντιθέτως, το μαστίγιο, δηλαδή οι οικονομικές κυρώσεις, δεν είναι διατεθειμένες να τις επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι. Για λόγους που καταλαβαίνετε. Όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει απόλυτη ανάγκη την Ευρώπη. Βλέπει η οικονομική της κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Βλέπει ότι της γυρίζει την πλάτη η Αμερική και ότι έχει προβλήματα με τη Ρωσία, που ούτως ή άλλως οικονομικά από τη Ρωσία δεν μπορεί να περιμένει πολλά πράγματα. Άρα η Ευρώπη έχει ένα δυνατό χαρτί στα χέρια της. Το να το παίξει η Ευρώπη αυτό το χαρτί έναντι της Τουρκίας θα είναι καθοριστική σημασία για το αύριο και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πακογιάννη, τον κύριο Σκουρλέτη, τους δύο καλούς συναδέλφους και φίλους. Και εμείς, καλά.